Καλησπέρα αγαπητοί τηλεθεατές. Σας καλωσορίζουμε στη νέα εκπομπή του Center TV, τηλεόραση Μακεδονίας Θράκης, Check-up. Η νέα εκπομπή της τηλεόρασης του Center Check-up με την Στέλλα Μαρονίτου ξεκίνησε να προβάλλεται κάθε Σάββατο και Κυριακή. Σε αυτή μπορείτε να δείτε ιατρικά θέματα και ενδιαφέρουσες απόψεις γύρω από θέματα της ιατρικής. Θα έχουμε συνεντεύξεις από επιστήμονες από όλους τους χώρους, αλλά δεν θα μείνουμε μόνο εκεί. Θα έχουμε και ρεπορτάζ από την αγορά, από τη μόδα και πολλά πολλά ενδιαφέροντα θέματα. Σε αυτή την εποχή που η παγκόσμια επιδημία με τον κορονοϊό και έχουμε έτσι απορριθμιστεί όλοι μας, οι ασθενείς πρέπει να δώσουμε μια ιδιαίτερη προσοχή στους ασθενείς με ογκολογικά και αιματολογικά νοσήματα, όπου αυτοί οι ασθενείς είναι και ανοσοκατασταλμένοι. Στην ομάδα αυτή ανήκουν οι ασθενείς που λαμβάνουν την χημειοθεραπεία, που είναι υποψήφοι για να λάβουν θεραπεία, που είναι υποψήφοι για να κάνουν κάποιο χειρουργείο προεγχειρητική πριν ξεκινήσουμε την χημειοθεραπεία. Η πανδημία μας έχει φέρει μπροστά σε πολλά ερωτήματα. Δύο βασικά έτσι θεμελιώδη ερωτήματα που προέκυψαν σε αυτή την πανδημία ήταν, το πρώτο ήταν ότι οι ασθενείς αυτοί καθημερινά προσέρχονται στις νοσοκομιακές δομές. Καλησπέρα αγαπητοί τηλεθεατές. Τον όρο ρεφλεξολογία θα τον έχετε ίσως ακούσει. Όμως πώς ξέρετε για την νευρορεφλεξολογία? Σήμερα κοντά μας είναι ο κύριος Θόδωρος Πιπέρης, ο οποίος είναι πολύ ενημερωμένος, μια που ασχολείται με την νευρορεφλεξολογία εδώ και αρκετό καιρό. Και η κυρία Κιτή Απολωνία, η οποία έχει να μας πει τα ωφέλη που αποκόμισε από την νευροφυξολογία, την οποία εξασκεί ο κύριος Θόδωρος Πιπέρης. Ο κύριος Πιπέρης πολλά χρόνια ασχολείται με τη ρεφλεξολογία, όμως τώρα έχει περάσει και στη νευρορεφλεξολογία.